Σήμερα δεν αντανακλούν κάποια πραγματικότητα. Εάν σήμερα είχαμε τα δεδομένα να βγούμε και να κάνουμε 10.000 τεστ σήμερα, θα βγάζαμε 1.000 νέα κρούσματα. Αυτό θα ήταν ξαφνικά μεγάλη επιδημία? Όχι. Υπάρχει επιδημία, αυτή είναι. Απλώς τόσα κρούσματα κάναμε, τόσους βγάζουμε. Αλλά τα νέα κρούσματα δεν αντανακλούν. Αυτό είναι το ερώτημα. Έτσι. Γιατί και εδώ υπάρχει μεγάλη διχογνωμία. Θα έπρεπε να κάνουμε περισσότερα τεστ. Σε τι αριθμό? Δειγματοληπτικά, όπως γίνεται σε πολλές περιπτώσεις τώρα, ή όσους πάνε ως ύποπτο κρούσμα και το ερευνούν? Γιατί η Γερμανία, το μέγεθος της Γερμανίας, ναι μεν, ακολουθεί άλλη πολιτική και πολλοί αποδίδουν σε τρεις παράγοντες. Ένας είναι και η διενέργεια τεστ. Έχει φτάσει να έχει μεν την επιδημία, αλλά πολύ χαμηλή θνητότητα σε σχέση με τον αριθμό των κρουσμάτων. Αυτό θα το συζητήσουμε, γιατί δεν έχει σχέση με τα τεστ τόσο, όσο ίσως έχει σχέση με είναι την προετοιμασία του συστήματος υγείας. Ναι, η προετοιμασία δηλαδή, και η ηλικία που έχει χτυπήσει επίσης. Ναι. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τα τεστ, να το ξαναδούμε. Τα τεστ, στη φάση που βρισκόμαστε σήμερα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε όλοι τεστ. Αντιθέτως, μάλιστα, με αυτό που γίνεται δυστυχώς, όπου έχει γίνει και λίγο, ειδικά στα δικά σας χωράφια, η τάδε τηλεπερσόνα λέει: εγώ έκανα τεστ χυμαρνητική, άλλοι όχι, εγώ έκανα χυμαρνητική. Δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Και κάνουμε σπατάλη. Αυτή τη στιγμή χρειάζονται τα τεστ. Δυστυχώς έχουμε λίγη υποδομή, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά και διεθνώς δεν υπάρχουν. Έτσι. Άρα τα τεστ πρέπει να γίνονται για αυτούς που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Και ποιοι τα έχουν ανάγκη? Αυτοί που έχουν ήδη βαριά συμπτώματα, δύσμια κτλ., οι οποίοι θα πάνε στο νοσοκομείο και εκεί πρέπει να διαγνωστούν. Άρα ας αφήσουμε τα τεστ εκεί. Τώρα, έχετε δίκιο ότι για να δούμε το εύρος του προβλήματος και να μπορέσουμε να προβλέψουμε, θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει, και από ό,τι καταλαβαίνω τώρα αρχίζει κάπου να σχεδιάζεται, μια δειγματοληπτική έρευνα, η οποία μάλιστα να γίνει σε ταχτά χρονικά διαστήματα. Αυτό λέγεται επιδημιολογική επιτήρηση, δηλαδή να ξέρουμε κάθε εβδομάδα πώς είναι στον πληθυσμό. Αυτό τι σημαίνει? Θα πάμε να κάνουμε σε 1.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα, με μια σωστή επιστημονικά τεκμηριωμένη διαδικασία, έτσι, όχι γκάλο που κάνουν στα μίντια, έτσι, αλλά με δειγματοληψία κανονική, για να ξέρουμε ποια είναι η διασπορά του νοσήματος στη χώρα και αν έχουμε και κάποιες συγκεκριμένες περιοχές που έχουν περισσότερα κτλ., ώστε να προετοιμαστούμε. Να προετοιμαστούμε γιατί? Γιατί όπως έχουμε πάλι πει πολλές φορές και το λέγει ο κύριος Τσόδρας και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, όλοι οι επιφανείς συνάδελφοι, οι οποίοι πολύ σωστά τα κάνουν, ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων από αυτούς που αρρωσταίνουμε θα πάνε στο νοσοκομείο. Ένα ακόμα πιο μικρό ποσοστό αυτών θα χρειαστούν μέσα. Και ένα πολύ μικρότερο ποσοστό θα πεθάνει. Ο σκοπός μας λοιπόν είναι να αποφύγουμε τον τελευταίο κύκλο αυτών. Πώς θα τον αποφύγουμε? Εδώ δυστυχώς πάλι ζούμε σε μια κατάσταση που και στη χώρα μας, ιδιαίτερα στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή, σε όλη την Ευρώπη, είμαστε μετά από 10 χρόνια σκληρής λιτότητας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι με προθανάτιο ρόχο το ίδιο. Δηλαδή το προσωπικό του είναι γερασμένο. Δεν έχει μπει καινούργιο προσωπικό. Οι μονάδες δεν δουλεύουν. Δηλαδή δεν υπάρχουν επαρκείς κρεβάτια, και όπου υπάρχουν και κρεβάτια τα οποία δεν είναι στελεχωμένα, δεν έχουν προσωπικό. Άρα θέλει εδώ γενναία, να θυμηθούμε επιτέλους, και νομίζω ότι όλοι το λένε πια, δεν νομίζω κανείς δεν το αμφισβητεί, να θυμηθούμε ότι το δημόσιο σύστημα υγείας, να το χρειαζόμαστε τελικά. Δεν είναι μια φούσκα η οποία κάτι οι παλιοί συνδικαλιστές τρώνε και πίνουν, αλλά χρειάζεται οργανωμένο, επαρκές και υψηλής ποιότητας δημόσιο σύστημα υγείας. Σημαίνει τι? Πρώτα απ' όλα, διορισμός μονίμου προσωπικού. Μονίμου, όχι με συμβάσεις 4 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια δεξιά-αριστερά και με μπλοκάκι. Όχι. Μόνιμο προσωπικό, το οποίο χρειάζεται τώρα άμεσα, δηλαδή να εμπλουτιστεί με χιλιάδες κόσμο το σύστημα υγείας, και γιατρούς και νοσηλευτές και βοηθητικούς και διοικητικούς, που είπε και ο συνάδελφος πριν και πολύ σωστά. Εδώ είναι ένα τεράστιο ζήτημα, και βέβαια χρειάζεται πραγματικά υποστήριξη του δημοσίου. Δυστυχώς πρέπει εδώ να τονίσουμε, δυστυχώς, δηλαδή ήταν για μένα μέχρι και απογοήτευση ήταν, το ότι μέσα σε αυτό την κρίση που ζούμε, όπου ήδη τα κοινωνικο-οικονομικά, τις κοινωνικο-οικονομικές συμπτώσεις δεν τις ξέρουμε ακόμα, αλλά τις φανταζόμαστε. Έτσι. Θα έχουμε μεγάλη φτώχεια σε ένα μεγάλο κόσμο του πληθυσμού, σε ένα μεγάλο κλίμα του πληθυσμού. Αυτό θα το δούμε που χάνει τη δουλειά. Ημέρα. Ωραία. Και ενώ είμαστε λοιπόν σε αυτή την κρίση, ενώ πρέπει να τονίσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας, αντί να επιταχθούν, κυριολεκτικά επιταχθούν οι κλίνες μεθ του ιδιωτικού τομέα ή και όλος ο ιδιωτικός τομέας, αντί για να επιταχθούν,
τους δίνεται και μπόνους. Ενώ έκανε 800 ευρώ η κοστολόγηση, τώρα έγινε 1600. Δηλαδή, πάρτε ρε παιδιά να κερδίσετε και κάτι μέσα στην Αραμπουμπούλα, να κερδίσουν και οι φίλοι μας. Δεν γίνεται. Είναι τραγικό αυτό. Κύριε καθηγητά, αυτό που προέβαλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τα ακούγαμε εχθές απαντώντας και στις αιτιάσεις αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ζήτημα, ήταν ότι τα επιπλέον 800 ευρώ των αρχικών 800, για να πάει δηλαδή στα 1600, είναι ότι είναι οι ανάγκες του προσωπικού. Του προσωπικού. Ναι, έτσι. Γιατί στα 800 δεν υπήρχε προσωπικό. Τι λέτε τώρα. Είναι θέμα κοστολόγησης. Εγώ δεν το λέω. Σας λέω όχι, τι λέει η επισήμως. Ναι, θέλω να σας πω τι λέει ο κύριος Πέτρος. Ναι, ότι τα 800 δεν είχαν μέσα τους και το κοστολόγηση προσωπικού. Δεν το συζητάμε. Αλλά παρόλα αυτά και μέσα, δηλαδή ας αφήσουμε τα 800 που γίνανε 1600 που είναι παράδεκτο. Εγώ λέω και κάτι άλλο. Μόνο ποιος θα πληρώσει πάλι. Ποιος θα πληρώσει αυτή την κρίση. Μόνο οι φτωχοί. Δηλαδή, εδώ δεν θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, είναι και ντροπή του και του τομέα του ιδιωτικού. Θα έπρεπε να βγει και καν να πει: κάνουμε δωρεά. Πώ θα σα πω. Δηλαδή, να πει: δεν θέλουμε φράγκο. Πώ το λένε. Να αισθανθεί την κρίση και ο ιδιωτικό τομέα. Όχι να πλουτίσει την κρίση. Αλλά τέλο πάντων, ξαναλέω. Κατά τη γνώμη μου, και αυτό βλέπετε ότι γίνεται σε πολλέ χώρε, γιατί να συζητιέται σοβαρά και με αποφάσει αντίστοιχε, επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Τέλο, ολοκληρωμένη. Ναι. Και πάμε στο τρίτο κομμάτι που είναι τα εργαστηριακά. Που το είπαμε πριν, δηλαδή τα εργαστηριακά όσον αφορά την υποστήριξη πλέον των νοσοκομείων. Εδώ έχουμε εργαστήρια, το δημόσια εργαστήρια του Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, το Παστέρ στην Αθήνα κτλ. Και τις πανεπιστημιακές και τα άλλα πανεπιστημιακά εργαστήρια, τα οποία είναι έτοιμα να βοηθήσουν και προσπαθούν βέβαια όσο μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Δεν μπορεί να λέμε θα δώσω 30 εκατομμύρια σε ιδιωτικά εργαστήρια, χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς κανονικά τα εργαστήρια δεν ο καθένας να κάνει. Και να μην στηρίζονται με τέτοιον τρόπο, λέτε, και τα δημόσια και τα πανεπιστημιακά, έτσι. Λοιπόν, που είναι και ένα σημερινό παράδειγμα. Σήμερα ξέρω ότι, όχι σήμερα, αυτή τη βδομάδα, το εργαστήριο αναφορά στη Θεσσαλονίκη, του Απουθού, ψάχνει να βρει κάποιον να του χαρίσει δύο ψυγεία. Ψυγεία, οικιακά ψυγεία, για να βάζουν μέσα τα δύναμα. Και δίνουμε 30 εκατομμύρια. Έτσι, ακριβώς, είναι αστείο, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, εδώ θέλει υποστήριξη άμεση να υπάρχουν πλάι στα εργαστήρια αυτά. Τι θέλετε, και όχι μόνο να τι θέλετε, αλλά και να τους επεκτείνουμε, να δώσουμε περισσότερα μηχανήματα, περισσότερο προσωπικό, ώστε να γίνονται έγκαιρα και βέβαια έγκυρα, με επιστημονική τεκμηρίωση δηλαδή, τα τεστ για τους αρρώστους. Και να έρχονται τα αποτελέσματα. Βεβαίως. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.